Κωνσταντίνα, αναμένουμε για το τριήμερο που μας έρχεται και η Πρωτομαγιά την Δευτέρα. Προς το παρόν για σήμερα έχουμε κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες βορειοδυτικά του Τρόδους στις κατεχόμενες περιοχές και βόρεια της Λάρνακας, όπως βλέπω τη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι θέμα ωρών να αρχίσουν να εκδηλώνονται φαινόμενα και στο εσωτερικό. Οι καταιγίδες που θα αναπτυχθούν σήμερα θα είναι έντονες κατά τόπους. Περιμένουμε και χαλάζει στο επίκεντρό τους. Υπάρχει και προειδοποίηση μέχρι τις 7 το απόγευμα, όπου περιμένουμε να διαλυθούν και να σταματήσουν οι ιδιαίτερες έντασης φαινόμενα. Παρόμοια θα είναι και η αύριο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο μεγαλύτερης έντασης. Με τα δεδομένα που αναλύσαμε, είναι πολύ πιθανό να είναι σίγουρο ότι θα ανανεωθεί η κίτρινη προειδοποίηση. Πολύ πιθανό να είναι και πορτοκαλί χρώματος. Θα δούμε καλύτερα τα δεδομένα και το απόγευμα. Για την Κυριακή φαίνονται κάποια φαινόμενα. Φαίνονται να είναι περισσότερο κυρίως στις ορεινές και περιοχές του εσωτερικού. Δεν θα είναι της έντασης της σημερινής και της αυριανής όμως. Μάλιστα. Τη Δευτέρα, τι λέει ο καιρός για τη Δευτέρα? Αν θα έχουμε κάποια φαινόμενα, θα είναι ελαφράς μορφής και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Άρα την Κυριακή να περιμένουμε βροχές, κύριε Μούσκο, δηλαδή? Ναι. Α, θα έχουμε και την Κυριακή βροχές, μπορεί να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Θα είναι λιγότερης έντασης όπως σε σύγκριση με τις σημερινές και τις αυριανές και φαίνεται να είναι κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά. Και φαντάζομαι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ελαφρύ και θα υποχωρήσει σταδιακά την ερχόμενη εβδομάδα, σωστά? Από τη Δευτέρα. Κυριακή απόγευμα θα αρχίσει να αποχωρεί αυτή η αέρια μας για σταθείς από την περιοχή μας. Κάποια φαινόμενα που μπορεί να μην δημιουργηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, όπως σας είπα, θα είναι ήπια και θα είναι κυρίως τωρινά. Μάλιστα, λοιπόν, όσοι έκαναν σχέδια για τον τριήμερο, θα πρέπει έτσι να τους τα χαλάσει λίγο καιρό. Θα πρέπει να τα κάνουν λίγο διαφορετικά, αν είχαν σχέδια εκεί για παραλίες, θάλασσες κλπ. Κύριε Μούσκο, κάνουμε λίγη υπομονή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε σε περισσότερο.